Με προσοχή προέτρεψε τους Άγγλους πολίτες να προχωρήσουν μετά την άρση των μέτρων ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Μπόρις Τζόνσον τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να επιστρέψει αυτομάτως στη ζωή όπως ήταν πριν από την πανδημία. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η άρση των μέτρων θα είναι μη αναστρέψιμη. Γνωρίζουμε επίσης ότι αν καθυστερούσαμε αυτό το τέταρτο βήμα, για παράδειγμα, για το Σεπτέμβριο ή αργότερα, τότε θα άνοιγαμε ξανά ενώ ο καιρός θα κρυώνει και ο ιός θα έχει φυσικό πλεονέκτημα όταν ανοίξουν τα σχολεία. Νέα μέτρα κατά της πανδημίας ανακοίνωσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Το διάγγελμά του, Εμμανουέλ Μακρόν, ανέπτυξε τα ενθαρρυντικά στοιχεία από το σταδιακό άνοιγμα του Μαΐου και του Ιουνίου. Ο Γάλλος Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι πλέον θα απαιτείται εμβολιασμός για το προσωπικό σε εγκαταστάσεις υγείας που έρχεται σε επαφή με ευάλωτες ομάδες. Το μέτρο αφορά νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία, κλινικές, γυροκομεία, ιδρύματα για άτομα με αναπηρία και για όλους τους επαγγελματίες ή εθελοντές που εργάζονται και έρχονται σε επαφή με ηλικιωμένους ακόμη και μέσα στο σπίτι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 4 μέτρα για την πανδημία με πρώτο τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών και των εργαζομένων στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Κυρώσεις αναμένεται να ανακοινωθούν την Τρίτη για τους αρνητές υγειονομικούς σε συνέντευξη τύπου των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καθίσταται υποχρεωτικός ο άμεσος εμβολιασμός των εργαζόμενων σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, που είναι και η πιο ευπαθής κατηγορία. Όσοι δεν το πράξουν, θα τεθούν σε αναστολή εργασίας από την 16η Αυγούστου και μετά. Από την 1η Σεπτεμβρίου, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός θα ισχύσει και για τους υγειονομικούς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι όλοι οι κλειστοί χώροι διασκέδασης θα λειτουργούν αποκλειστικά για εμβολιασμένους με αυξημένο αλλά προκαθορισμένο αριθμό επισκεπτών.